Εδώ και τρία χρόνια. Δεν θα την πάρεις. Πώς θα την πάρεις με το Φούχτελ? Δεν την παίρνεις. Ο Ράχεμπαχ θα στη δώσει. Για να εξάγεις. Έκλεισε. Έκλεισε. Η καπνοβιομηχανία. Ναι. Πόσους είχε εργαζόμενους? Είχε 30 εργαζόμενους τώρα. 30. Όταν τον τελευταίο καιρό. Ναι, ναι. Όταν τη ζήτησε. Είχε 70. Είχε 70. Πήγαν σπίτια τους. Και σταδιακά δουλεύαμε μέχρι 120. Όλοι πήγαν στα σπίτια τους. Πόσα χρωστάς τώρα, είσαι σε τράπεζα, κόκκινος? Εντάξει, εγώ εκπροσωπώ όλους τους εργαζόμενους, οι οποίοι χρωστάνε όλοι. 15 μήνες απλήρωτοι. 15 μήνες απλήρωτοι. Πρώτο γεγονός αυτό. Δεύτερο γεγονός, αυτή τη στιγμή δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί ανοιχτή αυτή η καπνοβιομηχανία. Η κυβέρνηση περί άλλων την βάζει. Περί success story, όταν ολόκληρο νόμος βιωτίας χάνει την τελευταία παραγωγική Greek success. Greek success και το ορικό υποστηρίζω. Greek recovery. Greek recovery, αυτό μου αρέσει εμένα πάρα πολύ. Γιατί είναι το Greek recovery, το οποίο είναι. Τι έχει, θεσπρωτεία να πάμε. Έχω Skype θεσπρωτεία, τηλεφωνική. Ποιον έχω? Τον κύριο Κωνσταντίνο Αναστασίου από θεσπρωτεία. Να πω την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Πώς είστε? Καλημέρα, καλημέρα. Πώς πάνε τα πράγματα εκεί? Καλημέρα. Έχουμε success story. Έχουμε. Success story έχουμε στη θεσπρωτεία πάνω. Έχουμε βεβαίως. Πώς πάμε από ανεργία, πώς είμαστε, έπεσε καθόλου? Η ανεργία, όπως είπε και ο φίλος από τα Γιάννα, τα ποσοστά ισχύουν και εδώ. 40%? Περίπου, ναι, περίπου 40 ποσοστά από ό,τι υπολογίζουμε. 40%. Από δάνεια πώς πάμε, από δανειολήπτες εκεί? Δόξα τω Θεώ έχουμε όλοι. Έχουμε όλοι εκεί στη θεσπρωτεία. Και τι θα κάνουν τώρα, θα πληστηριάσουν τη θεσπρωτεία? Θα αρχίσουν να πληστηριάζουν ολόκληρες περιοχές? Όχι, εμείς εδώ ποντράρουμε πολύ στον τουρισμό. Πάτε καλά τουλάχιστον, γιατί ακούω κάποια ενθαρρυντικά μηνύματα. Υπάρχουν ενθαρρυντικά μηνύματα, περιμένουμε κόσμο. Η θεσπρωτεία έχει πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Καταπληκτικές παραλίες. Ναι, το Ιόνιο. Όλη η Ελλάδα έχει παραλίες. Από τις καλύτερες, από τις καλύτερες παραλίες στην Ελλάδα, πιστεύω. Και περιμένουμε κόσμο, περιμένουμε να μας βοηθήσει λίγο η αύξηση τουρισμού για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τη θεσπρωτεία. Να είμαστε έτοιμοι. Πάμε να βαρέσουμε ένα ηπειρώτικο, παρακαλώ, πριν πάω σε επόμενα σχόλια δανειοληπτών. Τι? Στο ηπειρώτικο να αναφέρω ότι είναι να το χορευτικό συγκρότημα. Να μην έχουμε να μιλήσουμε ένα ηπειρώτικο, ναι, να ρίξουμε, είναι να δυνατόν να είσαι αυριανή ηγέτιδα Τσιπίρου και να μην θέλεις ένα ηπειρώτικο και πάω αμέσως μετά εδώ. Εντάξει, να πω ότι το χορευτικό συγκρότημα είναι της Ομοσπονδίας Ανωδερόπολης Βορείου Ηπείρου Ισελή, το οποίο φέρνει την 3.000 χρόνων παράδοση της Δερόπολης, την οποία διατηρήσαμε ζωντανή παρά τους βίαιους εξισλαμισμούς και τις κακουχίες που υπέστη ο βορειοϋπειρωτικός ελληνισμός από τις Οθωμανικές πολιτικές, αλλά και τους διωχμούς που βίωσαν οι βορειοϋπειρώτες στο καθεστώς του Χότζα. Μάλιστα. Πάμε να φύγουμε λοιπόν με ένα ηπειρώτικο ωραίο. Να φύγουμε. Πάμε. Αυτούς τα ξένα που σε μωρέ ξένε μου.
αυτούς τα ξένα πως Και πάμε στην Άρτα πριν γυρίσω για την ακρίβεια. Ένα λεπτό. Θα πάω στον κύριο Τσουκαλά, τον Κώστα, που είναι δικηγόρος, ασχολείται με τους δανειολήπτες. Ο πατέρας σας είναι και βουλευτής, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και φίλος μου, ο οποίος ξέρει καλά από τράπεζες και τραπεζικά δάνεια. Ο γιος είναι εκλεκτός, θα έλεγα, δικηγόρος των Αθηνών. Ο κύριος Τσουκαλάς, πείτε μου τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που μας βλέπει τώρα και έχει κόκκινο δάνειο. Πρώτα απ' όλα να πούμε λίγο για το κομμάτι των πληστηριασμών, ότι δεν είναι μόνο η τιτουλοποίηση η οποία έρχεται με εξαγορά ομολόγων από ξένα φαντς, είναι ότι από ό,τι λένε σήμερα θα αλλάξει και το νομικό καθεστώς των πληστηριασμών. Ενώ τώρα χτυπιέται σε ένα πληστηριασμό η αντικειμενική αξία δύο φορές. Τώρα σου λέει θα πηγαίνω κατευθείαν σε ελεύθερη εκποίηση. Θα πηγαίνει να αγοράζει δηλαδή με 20.000 ευρώ. Όπως γινόταν στην κατοχή στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μια λιρίτσα, δύο λιρίτσες, ένα σπίτι. Τη στιγμή, έπαιρνε λοιπόν, τη λίρα να πάει να φάει. Τη στιγμή λοιπόν που ανοίγει το θέμα των πληστηριασμών, ταυτόχρονα πράγματι εξοπλίζεται σε ένα βαθμό περιορισμένο ο οφειλέτης για το ακίνητο πρώτη κατοικία του. Ψηφίζεται ένας νόμος αύριο. Έχει δύο σκέλη. Το ένα είναι οι ενήμεροι οφειλέτες, που αφορά μόνο ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια και οι οποίοι μπορούν να μπουν σε μια ρύθμιση όπου θα έχουν 48 μηνιαίες δόσεις με 1,5% επιτόκιο ή 3,5% και επιτόκιο. Και αν καταφέρουν να τα βγάλουν σε πέρας με βάση το κόστος στο σημερινό ζωής. Και όχι μόνο, τα κριτήρια που προβλέπονται είναι αδιανόητα. Και φυσικά παραμένει ο νόμος Κατσέλη, ο οποίος διευρύνεται σε ένα βαθμό. Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να διασώσει το ακίνητό σου πληρώνοντας μέχρι και το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακίνητου. Ενώ μέχρι τώρα ήταν το 85% της εμπορικής αξίας. Αυτό είναι ένα θετικό γεγονός. Απ' την άλλη μεριά όμως, αυτό αφορά μόνο την πρώτη κατοικία. Η γνώμη δικιά μου είναι ότι όσον αφορά τους πληστηριασμούς, οι Έλληνες σιγά σιγά θα ξεχάσουν το εξοχικό, το σπίτι στο χωριό, το σπίτι που μένει ο πατέρας τους ή η μάνα τους. Πηγαίνουμε και το πατρικό. Άμα έχει μπει υποθήκη το πατρικό. Ακριβώς. Σε μια διαδικασία όπου θα παλεύεις με νύχια και με δόντια. Και η ποιήση της ζωής μας, κυρίες και κύριοι, να το λάβετε βαθιά υπόψη σας. Δεν υπάρχει τίποτα όρθιο πλέον. Ούτε προσωπικά δεδομένα, ούτε η κατάθεση που είχατε για το κορίτσι σας ή για το αν αρρωστήσετε, ούτε το σπίτι σας. Πιστεύατε ότι έχετε ακίνητη περιουσία. Δεν έχετε ακίνητη περιουσία. Την έχουν οι Γερμανοί. Και πάω στην Άρτα. Πάω στην Άρτα, δώσε μου Άρτα παρακαλώ. Έτσι να πω καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο κύριος Κουλιάρας, ο κύριος Κουλιάρας κοντά μας. Θέλω ένα σχόλιο για το success story. Τι γίνεται εκεί στην Άρτα, πώς είναι η ανεργία, γιατί έχω ορισμένους φίλους που μου λένε ότι δεν πάει καλά το μαγαζί εκεί από πλευράς οικονομίας. Ναι, το success story έμεινε στο Ριαντήριο. Εμάς δεν πέρασε τη γέφυρα, δεν είχε να πληρώσει διόδια. Και δεν έφτασε εδώ τελικά. Προφανώς, δεν ξέρω, ίσως σε κάποια άλλη χρονιά. Και εμάς εδώ η ανεργία φτάνει τουλάχιστον στο 50% και μιλάμε για την ανεργία που υπάρχει ήδη στα χαρτιά. Δεν μιλάμε για την ανεργία των κλειστών καταστημάτων που δεν φαίνονται πουθενά
αυτοί οι άνεργοι πρώην επιχειρηματίες. Έχουμε πολύ μεγάλη ανεργία. Πες μου, έχουν κλείσει πολλά καταστήματα στην περιοχή. Όπως ξέρεις, έχω μερικούς αρτινούς φίλους που μου λένε μαύρα πράγματα. Είναι αλήθεια? Έτσι ακριβώς και χειρότερα είναι. Μιλάμε για πάνω από 30-40% καταστήματα κλειστά και άλλα καταστήματα που είναι στην πορεία για να κλείσουν. Έχετε κάνει μια δημοσιογραφική επιτυχία. Σήμερα έχετε δίπλα σας τον αυριανό Πρωθυπουργό, τον πρόεδρο των Δανειοληπτών. Αν βάλει υποψηφιότητα, είναι σίγουρο ότι θα βγει Πρωθυπουργός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λες, γιατί έχουμε μια... λες να τον κυνηγάμε μετά? Όχι, είναι σίγουρο αυτό. Είναι γιατί... σίγουρο, ναι. Είναι 800.000 κόκκινα υπάρχουν... δάνεια. Και πόσοι άλλοι που θα γίνουν στην πορεία. Πες μου, στην Άρτα είναι πολλοί δανειολήπτες εκεί που οι άνθρωποι έχουν κόκκινα δάνεια στις τράπεζες και δεν μπορούν να τα εξυπηρετήσουν. Τι λέγεται εκεί στα καφενεία, στις γειτονίες, τι λέγεται? Πάνω από 90%. Δεν υπάρχει. Πάνω από 90% έχουν δάνεια στην περιοχή της Άρτας. Έχουν δάνεια κόκκινα στην περιοχή της Άρτας, όχι δάνεια, κόκκινα δάνεια. Αυτό δεν υπάρχει, σημασία, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος που να μην έχει δάνειο αυτή την εποχή. Και αν μιλάμε ότι μπορεί ένα δάνειο αυτή τη στιγμή να εξυπηρετηθεί, μιλάμε ότι θα πρέπει ο τζίρος του καταστήματος ή το εισόδημα ενός οικογενειάρχη να είναι στα πλαίσια του 2005 και 2006. Να είναι διπλάσιο από τότε. Καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση κανένα δάνειο να εκπληρωθεί και κανένας δεν πρόκειται ποτέ να εξοφλήσει αυτό το δάνειο που έχει πάρει. Πες μου κάτι, με βάση σήμερα τα φοροεισπρακτικά μέτρα και ταυτόχρονα τις ανάγκες εξυπηρέτησης δανείων, οι επιχειρηματίες στην περιοχή σου, οι μεσαίοι, οι έμποροι, τι λένε? Μπορούν να βγουν από τη μια μεριά οι φόροι και από την άλλη μεριά η εξυπηρέτηση δανείων? Κοιτάξτε, όταν αυτή τη στιγμή ο τζίρος του καταστήματος, το κάθε καταστήματος έχει πέσει στο 50% και αμέσως τα έξοδα μαζί με χαράτσια, με οτιδήποτε φόρο έχει επιβληθεί, έχει φτάσει να αυξήσει τα έξοδα του καταστήματος και της επιχείρησης στο 30%, καταλαβαίνετε σε τι κατάσταση είμαστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να εξυπηρετηθεί κανένα δάνειο. Να μην ακούμε παραμύθια ούτε για ανάπτυξη ούτε για τίποτα. Ό,τι και να γίνει, ό,τι και να γίνει, αν δεν διπλασιαστούν οι τζίροι των εποχών 2005-2006, που δεν πρόκειται βέβαια να γίνει, δεν πρόκειται να πληρωθεί κανένα δάνειο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω καλή εβδομάδα στην Άρτα και στους φίλους μου εκεί. Να σου πω καλή δύναμη και σε ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Θα είμαστε σε επαφή. Κύριε Τσουκαλάς, δικηγόρος. Ότι οι έμποροι είναι οι μόνοι που δεν υπάγονται ούτε στο Ρώμα Κατσέλη ούτε στη νέα ρύθμιση. Είναι οι μόνοι οι οποίοι ως απόβλητοι πετιούνται και τους λέει πήγαινε να πτωχεύσεις. Οι ρυθμίσεις που έχουν βγει αφορούν μόνο μισθωτούς. Μα δεν τους ενδιαφέρει πώς θα πτωχεύσουν. Και άνεργους. Κύριε Τσουκαλά, αυτό είναι το δόγμα του ΣΟΚ. Η απορρίθμιση στην αγορά είναι αυτό. Πήγαινε και πτώχευσε, πέθανε. Και τα δάνεια ακούμε που λένε πέθανε, κάθε μέρα. Μέσα στο κρεματόριο κατευθείαν πήγαινε στο φούρνο είναι. Κατευθείαν. Λέμε κάθε μέρα και ακούμε ότι τα δάνεια τα μη εξυπηρετούμενα είναι μόνο 25%. Δεν λένε ότι αυτά είναι αυτά που δεν έχουν μπει σε ρύθμιση. Το υπόλοιπο 50% είναι σε ρύθμιση για ένα χρόνο μόνο. Δηλαδή αντί για 600 ευρώ πληρώνει 300, αλλά σε ένα χρόνο θα τον καλέσουν να δίνει πάλι 600. Και αυτόν τον ονομάζουν ενήμερο φιλέτη. Λες και θα μπορέσει ένα χρόνο να πληρώσει. Και κάτι που άκουσα σήμερα στην εκπομπή του εκλεκτού συναδέλφου του κυρίου Μάλη, μιλούσε ο κύριος Στεργίου και όχι μόνο, και ο κύριος Χιόνης ο καθηγητής, και άκουσα κάποια στιγμή να λέει ο κύριος Στεργίου και οι άλλοι συνομιλητές ότι κάποια στιγμή από κάπου πρέπει, εάν προκύψει τρύπα από τα κόκκινα δάνεια, από κάπου οι τράπεζες πρέπει να πάρουν αυτά τα λεφτά. Επομένως, haircut. Κούρεμα καταθέσεων προωθείται στην Ευρώπη και για κάτω από 100.000 ευρώ κατάθεση. Και πάω στο φίλο μου τον κύριο Παπαγεωργίου τον Κωνσταντίνο, ένα σχόλιο, δανειολήπτης. Μάλιστα, καλησπέρα. Κόκκινος. Θα ήθελα να μου επιτρέπετε... Όχι, ο Ολυμπιακός, όχι. Θα δείτε κόκκινο. Πόσο κόκκινος. Αν μου επιτρέπετε, εν συντομία θα ήθελα να θίξω 4 σημαντικά θέματα. Ένα την ισοπαίδωση της μεσαίας τάξης, ένα τον ευτελισμό της περιουσίας μας, ένα την κοροϊδία και την αδιαφορία των τραπεζών και ένα τη μηδενική εξέλιξη, ανάπτυξη ή δημιουργία καριέρας σήμερα στην Ελλάδα. Εγώ ξεκίνησα, δουλεύω από τα 16 μου, πήγα πολύ καλά, είχα ένα πολύ πολύ υψηλό εισόδημα, της τάξης των 60 με 70.000 ευρώ το χρόνο. Έκανα ένα άνοιγμα. Εμπόριο. Όχι, ιδιωτικός υπάλληλος. Ιδιωτικός υπάλληλος. Ήμουν διευθύνων στέλεχος σε επιχείρηση. Έκανα ένα μεγάλο άνοιγμα, αγόρασα.